Καλησπέρα σας. Χαίρετε φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή Newsroom στο Mia TV. Είναι Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013. Πλάκα κάνεις έτσι. Μη σχολιάσεις. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε από την αυτοαρθώωση της Ελλάδας για τα βασανιστήρια. Η Ελλάδα εξέτασε τον εαυτό της και βρήκε ότι δεν έχουμε γίνει βασανιστήρια. Ναι, το κράτος δεν καταδίκασε τον εαυτό του. Ναι. Κάτι πρωτότυπο. Συγκεκριμένα η Ελλάδα όχι καν, ούτε καν γενικά κάποιος άλλος φορέας του κράτους. Mm-hmm. Συνελήφθησαν κάποιοι καλοί άνθρωποι της Χρυσής Αυγής με όπλα και στιλέτα. Όταν λέμε με όπλα, εννοούμε με πυροβόλα όπλα. Ναι. Με ένα τουλάχιστον πυροβόλα όπλα. Ναι. Σε μια άλλη περιοχή πραγματοποίησαν έλεγχο για να δουν αν υπάρχουν εργαζόμενες αποκλειστικές νοσοκόμες. Ή νοσοκόμοι ναι, αλλοδαποί και τα λοιπά. Με το πρόσχημα της παράνομης, ότι είναι παράνομη. Συνεχίζονται βασικά οι καταλήψεις για το σχέδιο Αθηνά και μια είδηση από την Τινησία, η δολοφονία ενός ηγέτη της αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσω από την αυτοαθώωση της Ελλάς. Ναι. Ανακοίνωσε σήμερα λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση των εξόφθαλμων, συγχωρέστε μου το σχόλιο, βασανισμών των τεσσάρων συλληφθέντων από τη ληστεία του Βελβεντού. Όπως θα δούμε και στο βίντεο, από την παρουσίαση των φοβερών αυτών πορισμάτων, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, Παναγιώτης Στάθης, δήλωσε ότι όλοι οι τραυματισμοί έγιναν κατά τη διάρκεια της σύλληψης, οπότε και υπήρξε σχετική συμπλοκή για τον αφοπλισμό των δραστών, των ληστών. Δεν απαντήθηκε βέβαια ούτε το επιχείρημα το πώς αφόπλησαν με μπουνιές τέσσερις δράστες οπλισμένους με κλασνικόφ, ούτε φυσικά το γιατί υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην εμφάνιση των ληστών κατά τη διάρκεια της σύλληψης, όπως φαίνεται σε βίντεο, και μετά από αυτήν, οπότε και βγήκαν οι φωτογραφίες. Πάμε να δούμε το βίντεο από την παρουσίαση των του πορίσματος της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ανατέθηκε μια εισαγγελική παραγγελία της Εισαγγελίας Πνευματικών Αθηνών και της Κοζάνης η έρευνα για τις συνθήκες τραυματισμού των δραστών της ληστείας που έλαβε χώρα την 1 Δευτέρου 2013 στο Βελβεντό Κοζάνης. Σύμφωνα με καταγγελίες οικείων των συλληφθέντων και ανακοινώσεις, οι συλληφθέντες φέρονται ότι κακοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στα κρατητήρια της αστυνομίας. Παράλληλα με την προδικαστική έρευνα, ανατέθηκε στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων με εντολή του κυρίου Αρχηγού άμεση αστυνομική, διοικητική, προκαταρτική διερεύνηση για συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την υπόθεση και περαιτέρω εκτίμηση λήψης απόφασης για διοικητικά μέτρα. Κλιμάκια αξιωματικών της διεύθυνσής μας μετέβη άμεσα στην Κοζάνη και στη Βέρεια για συλλογή αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων και εξακρίβωση της αλήθειας. Από την ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν τα εξής. Ως τόπος τέλεσης των φερωμένων πράξεων προσδιορίστηκε η Βέρεια, τόπος σύλληψης των τριών δραστών της ληστείας, οι οποίοι φέρουν σωματικές κακώσεις. Ο τέταρτος δράστης συνελήφθη χωρίς να αντισταθεί στην περιοχή της αστυνομικής διεύθυνσης Κοζάνης, στο χώρο ορυχείων Τολεμαΐδας και δεν έφερε κακώσεις. Από τα στοιχεία, ενδείξεις, προφορικές μαρτυρίες, λοιπά έγγραφα, προκύπτει σαφώς ότι υπήρξε συμπλοκή πάλι για να καταβληθεί η αντίσταση των δραστών, να επιτευχθεί η σύλληψή τους και να ελευθερωθεί ο απαχθής ιατρός Όμηρος, τον οποίο οι δράστες είχαν επιβιβάσει βία σε κλειστό φορτηγάκι που επέβαιναν. Ειδικότερα, η ύπαρξη σωματικής πάλης αστυνομικών και ληστών στο σημείο ακινητοποίησης του οχήματος των δραστών στην οδό Τρίφωνο στη Βέρεια προκύπτει από μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων
που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο τόπο και οι οποίοι ανάλογα με την οπτική γωνία που βρίσκονταν μιλούν για συμπλοκή σώμα με σώμα, αντίσταση των δραστών, πτώση στο έδαφος και κύλισμα. Ο απαχθής δηλώνει ότι δεν αντιλήφθηκε με ποιο τρόπο εξήλθαν από το βάν οι δράστες. Η μαρτυρία που λαμβανωμένων υπόψη των συνδικών και του ρόλου του, συγκυρισιακό στρες, κατάσταση εχμαλωσίας, εκτιμάτος ειλικρινής. Ομοίως, δραστών και εκτελούσαν βοηθητικά καθήκοντα στην έδρα. Ήτι, σκοπός καταστήματος, αξιωματικός υπηρεσίας, εσωτερικές υπηρεσίες διάφορες, διεκπαιρεωτές, αγγελιαφόροι, οι οποίοι ήταν αυτόπτες κατά την προσαγωγή των συλληφθέντων στην αστυνομική διεύθυνση, προκύπτει ότι είδαν αυτούς, τους δράστες δηλαδή, να φέρουν μόλοπες, τραύματα και ίχνη αίματος στα πρόσωπά τους κατά τον χρόνο της αρχικής μεταφοράς στο αστυνομικό κατάστημα. Συνοψίζοντας, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συμπλοκής στο πεδίο από τις καταθέσεις τις προφορικές, τις μαρτυρίες των μαρτύρων, τις φωτογραφίες που ελήφθησαν στην ΑΔΕΛΤΑ Βέρειας κατά την προσαγωγή των συλληφθέντων, όπου εμφανίζονται τα πρόσωπά τους, όπως ήταν το χρόνο που μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση. Αναλυτικά, η σύλληψη έλαβε χώρα περί τη 12:50 ώρα περίπου στην οδό Τρίφωνο στο κέντρο της Βέρειας. Οι δράστες προσήχθησαν στη διεύθυνση περί την 13 έως 13.05 ώρα. Φωτογραφήθηκαν ατύπως με κινητό τηλέφωνο περί την 13.11 έως 13.14 ώρα και με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Υπηρεσίας στις 13.30 ώρα. Το Τμήμα Ασφαλείας Βέρειας προσπάθησαν επιτυχώς αρχικά να αποστείλει τις φωτογραφίες στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τη ΔΑΕΒ. 13:30 ώρα μέσω του υπηρεσιακού mail. Οι φωτογραφίες απεστάλησαν τελικά μέσω πάλι του υπηρεσιακού mail περί την 13:45 ώρα. Πλέον αυτόν, από βιντεοληπτικό υλικό, εγγραφή έρασης τεχνική, αμέσως μετά την σύλληψη στον τόπο της ακινητοποίησης, καταφαίνεται το σημείο προσωρινής φύλαξης των συλληφθέντων εντός το ΑΣ και το αιμορραγικό πρόσωπο ενός εξ αυτών φαίνεται στις σημειωμένες φωτογραφίες με απεικόνιση από το βιντεοληπτικό υλικό. Μετά τη μεταφορά του στην αστυνομική διεύθυνση Μαθίας, ένας από τους δράστες, νεαρής ηλικίας, 20χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Βέρειας. Αρνήθηκε να δώσει πλήρη στοιχεία πλην του μικρού ονόματός του. Εξετάστηκε λεπτομερώς και η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται σε εμπεριστατωμένη ιατρική γνωμάτευση. Αυτό ήταν η ολοκλήρωση του σκέλους σε ό,τι αφορά την διοικητική έρευνα. Η υπηρεσία μας παράλληλα συνεχίζει προδικαστική έρευνα για την οποία δεν μου επιτρέπεται και δικονομικά λόγω της αρχής μυστικότητας να δώσω οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Εγώ πάντως τον πίστεψα. Καλά, όλοι τον πίστεψαν. Εδώ δεν τον πιστεύουν ούτε καν οι δημοσιογράφοι επαγγελματίες Αλίτος Ρουφιάνη. Δεν διάβασα. Υπάρχουν διάφορα σχόλια γενικώς σε δημοσιεύματα. Ωστόσο, για τον τρόπο με τον οποίο. Το πάρα πολύ ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες, διάφοροι, διαφορετικοί του ίδιου του απαχθέντος οδοντίατρου, ο οποίος φάνηκε εξ αρχής ότι δεν δένει στη σούπα. Δεν βοηθάει να δέσει το γλυκό των κατηγοριών όπως παρουσιάζονται από την αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά τον αποπέμπει τελείως τη μαρτυρία του, την πετάνε στα σκουπίδια τη μαρτυρία του ίδιου, του οδοντιάτρου, με το αιτιολογικό ότι αποφάσισε τώρα ο Μπάτσος, ως δεν ξέρω ψυχίατρος, αποφάσισε ότι ήταν σε στρες και άγχος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σχετικό είχε υποστεί ψυχολογική
ψυχολογικό πατατράκ λόγω της αιχμαλωσίας του και της κατάστασης στην οποία βρισκόταν. Ωστόσο, στις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί προημερών στο TVXS, όπου υπήρχε μαρτυρία και πιθανόν του ίδιου αλλά και άλλων αυτοπτών. Ναι, ανέφεραν ότι δεν υπήρχε συμπλοκή. Δεν υπήρξε καμία συμπλοκή. Απλώς την έπεσαν, είχαν αφήσει τα όπλα προφανώς, ήταν περικυκλωμένοι, δεν είχε νόημα να ανοίξουν πύρη, θα σκοτώνονταν όλοι προφανώς. Ναι. Οπότε και για να μην κινδυνεύσει και ο απαχθής εντός εισαγωγικών, ο οδοντίατρος, αποφάσισαν ότι δεν θα γίνει καμιά συμπλοκή, δεν υπήρχε λόγος να ανοίξουν πυρ. Επομένως και άφησαν τα όπλα και παραδόθηκαν. Είναι γελίο γενικότερα να υποστηρίζεις ότι η αστυνομία αφόπησε. Είναι γελίο να υποστηρίζεις ότι έφεραν. Με τα χέρια. Ναι. Είναι γελίο να υποστηρίζεις ότι έφεραν αντίσταση τη στιγμή που δεν πυροβόλησαν. Δηλαδή, αν ήθελαν να φέρουν αντίσταση, δεν θα πυροβολούσαν τους αστυνομικούς. Και προφανώς, δηλαδή, η χαρά του Πάτσου είναι να βγάλει ένα πιστόλι και να πυροβολήσει ένα κάποιο κτλ. Αυτό σημαίνει ότι δεν δόθηκε η παραμικρή αφορμή να χρησιμοποιήσουν τα όπλα. Δηλαδή, αν το καλοσχεδίσεις, έχεις από τη μία τους Έλληνες μπάτσους, έτσι. Ναι. Έτσι και βγαίναν από το αυτοκίνητο με τα όπλα στα χέρια, θα τους είχαν γαζώσει. Προφανώς και παραδόθηκαν χωρίς να κρατάνε τα όπλα. Επομένως, για ποια συμπλοκή μιλάμε. Δηλαδή. Αυτά τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται είναι αστεία, είναι γελία. Και το ότι φαίνεται ο ένας χτυπημένος κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Mm-hmm. Φαίνεται στο βίντεο. Φαίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χτυπήθηκαν μετά τη σύλληψη, αλλά εκεί επί τόπου. Ναι, καλά, αυτή η αιμορραγία, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα μικρό χτύπημα για παράδειγμα. Το ότι του συνέλαβαν δεν σημαίνει ότι έπρεπε να του πλακώσουν και στο ξύλο επί τόπου. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι και πάλι δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν το μεγαλύτερο μέρος του ξύλου έπεσε στο χώρο της σύλληψης, εκεί, στο δρόμο ή στο τμήμα ή στην αστυνομική διεύθυνση, ξέρω εγώ πού. Mm. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή αυτό που προσπαθεί να αποδείξει ο τύπος των εσωτερικών υποθέσεων, που προφανώς έχει εσωτερικά γραμμάτια να ξεπληρώσει, έτσι. Όλοι μπορούμε να υποθέσουμε πώς λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες μέσα στο σώμα. Αυτό που προσπαθεί να αποδείξει ότι ήταν χτυπημένοι όταν ήρθαν στο τμήμα, όταν φωτογραφήθηκαν, ναι, δεν αποδεικνύει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι δεν χτυπήθηκαν επιπλέον, ας πούμε, πέραν της, χωρίς συμπλοκή, βασανιστικά και εκδικητικά στο μέρος που συνελήφθησαν. Και για ποιο λόγο φωτογραφήθηκαν από κινητό τηλέφωνο? Αυτό βέβαια δεν εξηγήθηκε ποτέ. Γιατί? Ωστόσο, αν θυμάσαι καταγγελίες από άλλους συλληφθέντες σε άλλες περιπτώσεις και από τους 15 αντιφασίστες, mm-hmm, και από άλλες περιπτώσεις συλληφθέντων οι οποίοι έχουν καταγγείλει βασανισμούς και είτε ψυχολογικούς είτε σωματικούς κτλ. Και από ηλίθιους μπάτσους που δημοσίευσαν οι ίδιοι τους τα βασανιστήρια που κάνανε. Ακριβώς. Είναι κοινή πρακτική να φωτογραφίζουν οι μπάτσοι συλληφθέντες καθαρά για λόγους για να τα δείχνουν στους συναδέλφους, για λόγους επίδειξης, ας πούμε, να φωτογραφίσουν με τα κινητά τους οποιουσδήποτε συλληφθέντες σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να θεωρούν ότι τους βοηθάει αυτό και κρίνεται σκόπιμο. Για προσωπικούς λόγους όμως τελείως. Και μάλιστα όχι. Και σε διαδηλώσεις έχουμε δει η αστυνομία να βγάζει και να φωτογραφίζει. Ναι. Ακριβώς. Ματατζίδες να χρησιμοποιούν τα κινητά τους για να σε τραβάνε, ας πούμε. Έχω να βάζει και βίντεο που με φωτογραφίζει για να σε ματατζίδες. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα κοιτάξουμε περισσότερο τα στοιχεία. Η αλήθεια είναι ο χρόνος δεν μας επέτρεψε να το μελετήσουμε. Να τα ερευνήσουμε, να τα εξαντλήσουμε λίγο τα στοιχεία που παρουσιάζει. Ουσιαστικά δεν ήταν μία έρευνα για το τι συνέβη πραγματικά. Ήταν μία έρευνα για να αποδείξουμε ότι. Έβγαλαν ένα πακέτο φωτογραφιών. Δεν συνέβη κάτι. Έβγαλαν ένα πακέτο φωτογραφιών, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι οι φωτογραφίες προ-επεξεργασίας. Αυτό αναφέρουν, δεν μπόρεσα να δω το πρόβλημα. Μα γι' αυτό τις έβγαλαν. Είναι ότι είναι οι φωτογραφίες προ-επεξεργασίας. Ναι. Προ-Photoshop. Είναι οι φωτογραφίες όπως τραβήχτηκαν. Μάλιστα. Οι οποίες έχουν και τα metadata των αρχείων μέσα. Είναι σε δύο έγγραφα PDF. Φυσικά. Εγώ θυμάμαι ότι φαινόταν χέρια να κρατάνε το κεφάλι. Γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει πουθενά αυτή η φωτογραφία. Δεν προλάβαμε αυτές οι φωτογραφίες, τις οποίες φαίνονται καθαρά
χέρια να κρατάνε, να κρατάνε κεφάλια ή το λαιμό του πολίτη, ας πούμε, δεν... Είναι ναι, δεν υπάρχουν πουθενά μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες. Δηλαδή, οι φωτογραφίες οι οποίες έγιναν φώτος, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν και αυτές, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός κάποιων φωτογραφιών. Αυτό δεν διευκρινίστηκε καν πώς έγινε. Δεν διευκρινίστηκε καν για ποιο λόγο έγινε φώτος. Γι' αυτό έτσι. Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Εντάξει, μόνη... από τις αρχικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, φαίνεται καθαρά ότι εκείνη την ώρα τρώνε ξύλο. Την ώρα που φωτογραφίζονται, τρώνε ξύλο. Και όποιος το αμφισβητεί αυτό είναι ηλίθιος. Συγγνώμη, αλλά είναι βαλτός ή ηλίθιος. Δηλαδή είναι προφανές ότι εκείνη την ώρα που τους κρατάνε και τους βγάζουν φωτογραφίες, εκείνη την ώρα μόλις έχουν φάει ξύλο. Ναι. Όσο φωτοσοπαρισμένες και να είναι οι φωτογραφίες. Και καλά, να σου πω, δεν περιμένα κανένα τίποτα άλλο όταν συλλαμβάνονταν και από την αστυνομία. Το είπαν και οι ίδιοι, αυτό εννοείται. Δεν περίμενε κανείς τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλώς είναι μια καλή ευκαιρία τεκμηρίωσης των μεθόδων της αστυνομίας για τον πολύ κόσμο που δεν ξέρει ή κάνει ό,τι δεν ξέρει. Θα το δούμε πιο αναλυτικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Δευτέρα φαντάζομαι θα έχουμε ένα πιο εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα στοιχεία, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις. Και έχουμε λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, όπου είναι έχουμε μία αντίστοιχη περίπτωση, αλλά είναι από την άλλη πλευρά, είναι από την πλευρά τη φιλική. Τη φύλλα προσκύμενη προς την Ελλάδα. Ούτε καν. Σε μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με δολοφόνο, στην άλλη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ληστές. Εντάξει, ναι, δεν συνελήφθησαν εννοώ αυτοφόρο σε δολοφονία ή κάτι τέτοιο, αλλά συνελήφθησαν με όπλα. Με πυροβόλα, με ένα τουλάχιστον πυροβόλο όπλο στην κατοχή τους. Το και ένα σουγιά, φαντάζομαι δεν το ήθελα. Όχι έναν, έναν μόνο. Κάποια σουγιά, ναι, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Λοιπόν, συνελήφθησαν δύο πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής Αυγής στην Κόρινθο. Μάλιστα, συγκεκριμένα υποψήφιο βουλευτή, βουλευτή νομίζω, στην Κόρινθο, ναι. Έτσι, του βουλευτή Κορίνθου της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, στην κατοχή ένας 26, ήταν τρία άτομα, ένας 26χρονος και ένας 18χρονος. Και μια κοπέλα. Και μια κοπέλα. Η κοπέλα κρίθηκε καθαρή εντός εισαγωγικών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα πιστόλι τύπου ζάσταβα με τέσσερα φυσίγκια. Πτυσσόμενα γκλοκ, σουγιάδες, κουκούλες και κράνια. Mm-hmm. Τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στο τμήμα για να διαπιστωθεί αν έχουν πράξει ποινικά αδικήματα. Δεν δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες τους για να διαπιστωθεί αν έχουν... Ούτε καν τα ονόματά τους. ...διαπράξει, αν έχουν συμμετάσχει σε ποινικά αδικήματα. Γιατί η Ελλάς, γιατί δεν θέλει τη συνεισφορά και τη συμβολή πολιτών στην εξυχνίαση αυτής της περίεργης υπόθεσης. Ναι. Όπως προέκυψε, είναι μέλη της Χρυσής Αυγής στην περιοχή της Κορίνθου, εκεί δραστηριοποιούνται, πρωτοστατούν σε διάφορες εκδηλώσεις. Είναι κοινός τσιράκια εκεί των τοπικών στελεχών της Χρυσής Αυγής. Είχαν μάλιστα, λέει, προκλητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ναι. Το οποίο και ιντρίγκαρε, ας πούμε, τους αστυνομικούς να κάνουν πιο ενδελεχή έρευνα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, λέει, δεν βρέθηκε υλικό που να σχετίζει τους νεαρούς με την Χρυσή Αυγή άμεσα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι δημοσιογράφοι μιλούν ήδη ότι πρόκειται για πολύ κολλητούς και τσιράκια του εκεί ενός πολύ σημαίνοντος τοπικού στελέχους της Χρυσής Αυγής στην Κόρινθο. Λοιπόν, να το δούμε λίγο πιο, να δούμε το επόμενο θέμα, έτσι... Συνεχίζεται η δραστηριότητα αυτή, της Χρυσής Αυγής. Αυτοί οι καλοί άνθρωποι μπήκαν σε ένα νοσοκομείο για να κάνουν ένα ευνηδιαστικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα στο Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης και να διαπιστώσουν. Όπως άλλωστε είναι οι αρμοδιότητες της Χρυσής Αυγής, ναι, έτσι, να μπαίνει σε νοσοκομεία και να. Για να ελέγξουν να αν εργάζονται αλλοδαπές αποκλειστικές νοσοκόμες. Μάλιστα. Έτσι που δεν κόβουν, δεν έχουν δελτίο παροχής υπηρεσιών κτλ. Αλλοδαπές όμως συγκεκριμένα έχουν ευαισθησία έτσι στο. Αν ήταν Ελληνίδες, εντάξει, κάνουν και έχουν και ένα θέμα ευαισθησία στη φορολογία, γι' αυτό είχαν ζητήσει και απαλλαγή των εφοπλιστών. Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχουν μια ευαισθησία. Είναι πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά τη φοροδιαφυγή. Λοιπόν, το περίεργο σε όλο αυτό είναι η διοικήτρια του νοσοκομείου. Mm-hmm. Αντί να διαμαρτυρηθεί για αυτό το γεγονός, αντί να
Αντί να προσφύγει στη δικαιοσύνη κιόλα. Γιατί δεν μπορούν να μπουκάρουν βραδιάτικα. Καταρχήν να καλέσει την αστυνομία επί τόπου. Να καλέσει επί τόπου την αστυνομία και έπειτα να, κάνει και μία, να καταθέσει και μήνυση. Γιατί μπήκε κλιμάκιο τη κρίση αυγή για να κάνει ελέγχου κτλ. Μέσα σε ένα νοσοκομείο, ανάμεσα σε ασθενεί κτλ. Ναι. Οι οποίοι ξεκουράζονται, κοιμούνται. Και χωρί να ξέρουμε και τι είναι ασθενειών μπορεί να είναι φορεί οι χρυσαυγίτε, έτσι. Ναι, άγνωστο. Προφανώς. Δεν μπορεί να μπαίνουν έτσι σε ένα νοσοκομείο. Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, η διοικήτρια του νοσοκομείου έδωσε κοινή συνέντευξη. Έδωσε κοινή συνέντευξη με τον εκπρόσωπο εκεί, τον εκπρόσωπο, τον επικεφαλής εκεί των χρυσαυγητών. Και δήλωσε ότι έχει κοινούς στόχους. Θα τα δούμε. Να δούμε λίγο αναλυτικά την δήλωση και τη δήλωση του. Έχει πολύ πλάτη. Του χρυσαυγήτη έπειτα. Καταρχήν να πω ότι έγινε ένας πολύ ωραίος και σωστός διάλογος με τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Ο δρόμος μας είναι κοινός. Δηλαδή συμφωνούμε στο γεγονός ότι δεν μπορούν να εργάζονται στα νοσοκομεία άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονται παράνομα και δεν φορολογούνται να πληρώνουν τις εισφορές. Αυτό στη συγκεκριμένη εποχή με την τεράστια ανεργία που γίνεται και εις βάρος των ομίμων αποκλειστικών και εργαζόμενων της χώρας μας, αυτό μας κάνει ακόμα πιο επιτάσει το να προσέξουμε και να λάβουμε τα μέτρα που χρειάζεται. Πλην όμως, η όλη διαδικασία του ελέγχου σκοντάφτει στο γεγονός ότι πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε επίσκεψη που κάνουμε βράδυ στο νοσοκομείο και ρωτώντας κάποιους γιατί είναι δίπλα, μας έχουν ζητήσει το λόγο μετά οι συγγενείς ότι από πού και ως πού εμείς ελέγχουμε ποιος είναι δίπλα στον ασθενή. Συγκεκριμένα, μάλιστα, μια φορά εγώ έτυχε να βρω αλλοδαπή δίπλα σε ασθενή και όταν ζήτησα το λόγο μου είπε ότι ήταν σύζυγος και πραγματικά απεδείχθηκε ότι ήταν σύζυγος του ασθενή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπαίνουμε σε διαδικασία ελέγχου προσωπικών δεδομένων και ενδεχομένως μπορούμε να κατηγορηθούμε και γι' αυτό. Τώρα, συζητήσαμε αυτό και η στόχη μας είναι κοινή και από την πλευρά του νοσοκομείου και από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Είπαμε κάποια πράγματα, θα δούμε πώς μπορούμε και τον έλεγχο να το κάνουμε και να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα και να μην παρανομήσουμε κι εμείς από τη στιγμή που δεν μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος, εμείς σαν διοικητικοί υπάλληλοι, νοσηλευτικοί υπάλληλοι, να ελέγχουμε τα χαρτιά του καθενός που είναι δίπλα στον ασθενή. Έχει γίνει καταγγελία και από το σωματείο των αποκλειστικών νοσοκόμων, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει γίνει καταγγελία. Έχουμε άπειρες φορές συναντηθεί και με το εργατικό κέντρο και με τις ίδιες τις κοπέλες τις αποκλειστικές που είναι γεγραμμένες στη λίστα και είναι νόμιμες αποκλειστικές. Όμως εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα που με την ανεργία, με την πληθώρα των αλλοδαπών που έχουν μαζευτεί στη χώρα μας, είναι δύσκολο να το ελέγξεις πλήρως. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Τη στιγμή μάλιστα που μπαίνουν και τέτοιοι παράμετροι στη μέση, που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει σε συγγενική σχέση με άτομα του εξωτερικού. Υπάρχουν όμως και κάποιες που όντως δεν είναι συγγενείς, δεν είναι τίποτα, ναι, που πληρώνονται. Μα ζητούν όμως το λόγο. Προχθές η διευθύνουσα, μπαίνοντας το βράδυ σε ένα δωμάτιο, ρώτησε κάποια κοπέλα που φαινόταν ότι ήταν αλλοδαπή και λέει: εγώ μένω στο σπίτι. Μένω εδώ και 3 χρόνια στο σπίτι και φροντίζω την οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, συζητήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα. Από κοινού θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο, ώστε να μην χάνονται και θέσεις εργασίας αφενός μεν και από άτομα τα οποία έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις να καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, αφετέρου δε να διασφαλίσουμε και εμείς και την υγεία των ασθενών μας, ενδεχομένως που από άτομα που βρίσκονται δίπλα και ίσως δεν πληρούν και τις προϋποθέσεις τις υγειονομικές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο το τυπικό το αν είναι Ελληνίδα ή αν είναι γραμμένη. Το να υπάρχουν άτομα δίπλα στους ασθενείς που δεν γνωρίζουμε αν έχουν κάποιο νόσημα, αν κινδυνεύουν και η υγεία και τον δίπλα, για τον γερό ασθενό. Μάλιστα. Κύριε Φούτρη. Γεια σας. Εμείς ήρθαμε, κάναμε μια ενημέρωση εδώ στην κυρία Ισουρίνη. Κάναμε ένα έλεγχο χθες το βράδυ στο νοσοκομείο. Διαπιστώσαμε ότι 4 άτομα ήταν μέσα στο νοσοκομείο, δουλεύανε σαν αποκλειστικές. Δεν είχαν κάρτα παραμονής μαζί τους, δεν είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεν είχαν μπλοκ να κόβουν αποδείξεις και όλες μαζί αυτές μας παρουσιάστηκαν σαν συνοδοί. Εγώ νομίζω ότι γίνεται παράνομη εργασία και από κάπου καλύπτονται. Δεν απευθύνουμε ότι καλύπτονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου, κάποιος καλύπτει. Δεν μπορεί τα παιδιά τα δικά μας να είναι άνεργα.
και να, και να φορολογούμαστε και οι ξένοι να δουλεύουν χωρίς φόρους και χωρίς έλεγχο κανανός. Θα κάνει το κόμμα κάποια επερώτηση στη Βουλή, θα το φέρει στη Βουλή το θέμα, θα το συνεχίσετε. Και βέβαια θα γίνει κάποια επερώτηση στη Βουλή και πρέπει να λάβει ο καθένας ευθύνες. Και να μην φορολογούμαστε μόνο εμείς, οι Έλληνες την βγαίνουν φλού. Τι σας είπα. Τέλος πάντων, να γλιτώσουμε τις περαιτέρω παπαρολογίες. Καταλάβατε το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ είναι ότι η κυρία διευθύντρια, συγγνώμη, διοικήτρια, όχι διευθύντρια, διότι οι διευθυντές κλινικών είναι γιατροί. Η διοικήτρια λοιπόν, η οποία είναι δημόσια υπάλληλος, δεν είναι. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το σαφώς το πρόβλημα τους είναι μετανάστες και όχι. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι μετανάστες. Έτσι. Ναι. Δεν είναι αν είναι παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες ή αποκλειστικοί νοσοκόμοι. Δεν είναι αν τηρείται. Ή αν τηρούνται οι όροι, ας πούμε, υγιεινοί στο νοσοκομείο ή αν κινδυνεύουν οι ασθενείς. Προφανέστατα το πρόβλημά τους είναι ότι πρόκειται για μετανάστες. Πρώτον, η κυρία, πώς τη λένε, τέτοια διοικήτρια του νοσοκομείου, πώς τη λένε αυτή, το όνομα, κάπου το έχει το όνομα, χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φρασεολογία με όλους αυτούς τους αλλοδαπούς, πώς το είπε, την πληθώρα αλλοδαπών που έχουν μαζευτεί στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, no comment. Δεύτερον, ο Μπάρμπας αυτός, όπως τον λένε, ο Χρυσαυγίτης, που λέει ότι δεν μπορεί τα δικά μας παιδιά να είναι άνεργα και αυτές να δουλεύουν έτσι. Ναι. I got news for you. Και οι Ελληνίδες που δουλεύουν αποκλειστικές νοσοκόμες δουλεύουν όλες ακριβώς έτσι. Καμιά δεν κόβει μπλοκάκι για να μην πληρώνει η ΙΚΑ. Γιατί δεν σηκώνει, δεν παίρνει, δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει αποκλειστική άτομο Έλληνας ή αλλοδαπός, δεν έχει καμία σημασία απολύτως, που να δουλεύει αποκλειστική νοσοκόμα, εκτός από λίγες που φαντάζομαι βγαίνουν ή μπορούν να το κάνουν. Ποιος έχει να δω 350 ευρώ το μήνα στο ΙΚΑ. Δεν μπορείς να πληρώνεις, γιατί καταρχήν το πληρώνεις είτε δουλεύεις είτε όχι. Και πλέον δεν το κάνει καμία ή κανένας. Οι περισσότεροι εργάζονται και παρουσιάζονται στο νοσοκομείο ως συνοδοί. Και φυσικά εγγυάται και η οικογένεια που τους πληρώνει. Εγγυάται η οικογένεια, ναι, είναι συνοδός, είναι φίλος, ξέρω εγώ, είναι φίλοι της οικογένειας, ξέρω εγώ, κτλ. Και προσέχει τον ασθενή. Οπότε δεν είναι θέμα περί νομιμότητας και δήθεν πάταξης της φοροδιαφυγής και ελέγχου της υγιεινής στα νοσοκομεία, γιατί όπως είπαμε πριν, όταν μπαίνει ένα λεφούσι χρυσαυγίτες μέσα, δεν ξέρεις τι αρρώστιες μπορεί να κουβαλάνε. Δεν τους έχει ελέγξει κανένα στην είσοδο. Πρέπει να περνάνε τουλάχιστον ένα αντιλυσικό εμβόλιο, κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, τα σπόνδυλα δεν ξέρω τι. Τι ασθένειες κουβαλάνε. Πολύ επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Καταρχήν τα ίδια τα σπόνδυλα. Όχι, επειδή είναι πρωτόζωα. Είναι τύπου αμοιβάδες και τέτοια. Μεταδίδουν. Συγγνώμη. Αυτά είναι σχόλια, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε σοβαρά. Μην τα πάρετε σοβαρά. Και φυσικά αυτό που αναρωτιέται η ίδια είναι. Εμείς τι θα κάνουμε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι λέει εσένα, από κοινού θα το κοιτάξουμε το θέμα. Τι σε κόφτει εσένα. Okay, ο Χρυσαυγίτης έχει πρόβλημα με τους μετανάστες. Την κόφτει και αυτήν. Την κόφτει και αυτήν. Λέει θα το κοιτάξουμε από κοινού, λέει το θέμα. Τι σε κόφτει. Είναι θέμα. Είναι θέμα της επιθεώρησης της εργασίας και της εφορίας. Τι δουλειά έχει η ίδια να πάει να κάνει έλεγχο και ουσιαστικά λέει δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα να ελέγχουμε τα στοιχεία. Προφανώς δεν το έχει. Σκάσε. Αστυνομία είσαι. Σαν τα φάκατα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, ευτυχώς οι γιατροί αντιδρούν. Το επιστημονικό προσωπικό, γιατί δεν είναι επιστημονικό προσωπικό. Δεν είναι, είναι απλώς manager, διοικήτρια, έτσι, διορισμένη, φυτευτή δηλαδή, δεν είναι, δεν έχει προσόντα ή κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας ανέφερε ότι η διοίκηση του Πανακαδικού Νοσοκομείου δεν αποκρίνεται στο θεσμικό της ρόλο. Η κοινή συνέντευξη τύπου με τοπικό εκπρόσωπο κόμματος εγείρε ερωτηματικά, όχι βεβαίως για το γεγονός καθ' αυτό της κοινή συνέντευξης, όσο για το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο πλευρών. Είναι αυτονόητο ότι το θέμα των αποκλειστικών νοσοκόμων πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία, ίδια δε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Με τρόπο όμως θεσμικό και νομικά αποδεκτό, ανέφερε. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά πρέπει να τα πει, έτσι κι αλλιώς για να πει κάτι. Μεταξύ μας δεν αντιμετωπίζεται το φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή, πηγαίνει η οικογένεια, δηλώνει ότι ο τάδε είναι συνοδός, τέλος. Περνάει μέσα ως συνοδός, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Πάντα αυτό θα γίνεται, πάντα αυτό γινόταν. Αυτό δεν αλλάζει, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει αυτό. Εκτός αν απαγορευτεί πια η είσοδος σε συνοδούς στα νοσοκομεία και επιτραπεί μόνο σε επαγγελματίες
αποκλειστικές νοσοκόμους με μπλοκάκι. Τότε, μόνον έτσι. Τότε δεν θα υπάρχουν αποκλειστικές και φυσικά όποιος θέλει μια αποκλειστική θα πληρώνει τα μαλλιοκέφαλα του. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο θέμα, στην παιδεία. Από την υγεία στην παιδεία. Είναι και οι δύο τομείς που ανθίζουν αυτό το διάστημα, αυτά τα χρόνια. Πάντα ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά τώρα τελευταία είναι. Λοιπόν, συνεχίζονται οι αντιδράσεις των φοιτητών και των καθηγητών για τις ανακατατάξεις σχετικά με το σχέδιο Αθηνά. Είχαμε αναφερθεί και τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν συγχωνεύσεις εντελώς άσχετων τμήματων, τύπου έπιπλα, δασοκονία και έπιπλα. Είπαμε ξύλο και τα δύο. Ξύλο και τα δύο μαζί. Και αστυνομικές σχολές θα συγχωνευτούν. Όπως είπαμε, το χαρακτήρισαν οι ίδιοι οι καθηγητές, το χαρακτήρισαν προχείρο δουλειά και επιπολαιότητα όλο αυτό. Υποκατάληψη τελούν το ΤΕΙ Καστοριάς, ΤΕΙ Μευτικής στην Πτολεμαϊδα, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ας πούμε τμήματα, ξέρω εγώ, Μευτικής, με τι θα συγχωνευτούν, ξέρω εγώ. Με ζωικής παραγωγής. Με γεωπονία, ξέρω εγώ, και κτηνοτροφία. Ζωική παραγωγή είναι και τα δύο. Ζωή, μία ζωή ή άλλη. Τέλος πάντων. Έτσι. Ναι. Τώρα σπουδαστές και καθηγητές του Αλεξανδρίου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου μοίρασαν σχετικό υλικό αναφέροντας τα αιτήματά τους. Κυρίως βλέπουμε αντιδράσεις να υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον ότι περισσότερες αντιδράσεις, οργανωμένες αντιδράσεις, κινητοποιήσεις δηλαδή περισσότερο και τέτοια, είναι στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Ελλάδα. Και όχι στην Αθήνα, συγγνώμη, τραγικό Σαρδάμ. Ναι. Αν θέλει, ναι. Λοιπόν, στην Κοζάνη ιδρύθηκε επίσης η κίνηση φίλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιεί έτσι μια ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών, ζητώντας να διατηρηθεί το Ίδρυμα αυτοδύναμο και αυτοδιοίκητο. Και πάμε στο θέμα της Τινησίας. Αυτό συνέβη. Όλα ξεκινούν από ένα συμβάν που έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθος, η δολοφονία. Έχει τρεις μέρες περίπου. Αυτό λέω. Τετάρτη, νομίζω. Τετάρτη έγινε, νομίζω. Ο Σόκρι Μπελάιντ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, ενός αριστερού κόμματος. Μην κολλάτε στον τίτλο, ο τίτλος είναι λίγο περίεργος. Το κόμμα ονομάζεται Ηνωμένο Εθνικιστικό Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Εθνικιστικό, Δημοκρατικό και Αριστερό. Ναι. Το εθνικιστικό δεν το παίρνετε και πολύ τη μετρητή. Είναι άλλος πολιτισμός, άλλη κουλτούρα. Είναι κοσμικό αριστερό κόμμα. Δεν είναι δηλαδή ισλαμικό. Αυτή είναι η ειδοποιώς του διαφορά. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί. Όχι, γι' αυτό χρησιμοποιεί τον όρο εθνικιστικό, για να διακριθεί από τα θρησκευτικά σοσιαλιστικά κόμματα, ας πούμε, τα ισλαμικά. Είχε δολοφονηθεί λοιπόν με τέσσερις σφαίρες έξω από το σπίτι του στην Τίνιδα, την πρωτεύουσα της Τινησίας. Είχε απειληθεί πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί είχε πολλούς εχθρούς ως ηγέτης του συνασπισμού της αντιπολίτευσης. Ήταν ηγετικός τέλεχος του συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης, του λαϊκού μετόπου στην Τινησία. Κατηγορούσε συχνά, επιτίθετο συχνά κατά του κόμματος Ενάχντα, είναι το ισλαμικό αντίστοιχο, το τοπικό κόμμα εκεί της μουσουλμανικής αδελφότητας, γιατί θεωρούσε ο δολοφονηθής ότι υποκινεί την βία από ως εκ της θέσεώς του στην ισλαμική πλειοψηφία της κυβέρνησης. Πλήθος κόσμου βγήκε στον δρόμο όταν μεταφερόταν με το ασθενοφόρο. Υπήρχαν πολλές αναφορές για συγκρούσεις. Μάλιστα, βράζει λίγο η ατμόσφαιρα γενικώς. Έκαψαν και ένα αστυνομικό τμήμα. Ναι, ναι. Βράζει γενικώς η ατμόσφαιρα στην Τινησία. Και δεν έχει καθόλου καταλήξει αυτή η κατάσταση, παρόλο το ότι πολλοί θεωρούν ότι οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο οδήγησαν στην άνοδο του πολιτικού Ισλάμ και την εγκαθίδρυσή του και την ενθρόνησή του, ας πούμε, στην εξουσία αυτών των χωρών.
Η κατάσταση δεν έχει καταλήξει καθόλου, κοινωνικά και πολιτικά. Στην Αίγυπτο, ας πούμε, περίμενα ότι θα έχει καταλήξει κάποιο. Δεν έχει καταλήξει, είναι προφανές. Σε μια τύπου αστική δημοκρατία. Δεν... Όχι. Το άλλο λέω, ότι πολλοί λένε ότι είδατε και τι έφεραν οι εξεγέρσεις, ας πούμε, έφεραν το Ισλάμ στην εξουσία και τελείωσαν όλα. Ναι. Δεν έχουν τελειώσει όλα. Οι πολίτες δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν σε έναν νέο δικτάτορα, έναν νέο δυνάστη, αυτά τα οποία πήραν από τους προηγούμενους. Επομένως έχει εξέλιξη και έχει πολύ μεγαλύτερη επιμονή και αφοσίωση εκ μέρους των λαών αυτών και έστω των μικρών κινημάτων που κάνουν τη διαφορά μέσα σε αυτούς τους λαούς. Ενδεικτικό είναι ότι... Πολύ διαφορετική νοοτροπία από τη δική μας, έτσι, που τελειώσαμε με ένα καλοκαίρι πλατιών. Ενδεικτικό είναι αυτό που αναφέρεται ότι οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους αυτή τη φορά φώναζαν οι άνθρωποι θέλουν την πτώση του καθεστώτος, έτσι, μιλάμε για την Τινησία, διαμαρτυρόμενοι. Μιλώντας για τον Πρωθυπουργό, τον νέο Πρωθυπουργό ήταν ένα σύνθημα το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί και στις διαδηλώσεις κατά του Μπενάλι. Πριν 2 χρόνια. Του συντρόφου του ΓΑΠ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, γενικότερα έχουμε δει πολλούς συντρόφους του ΓΑΠ είτε να πέφτουν είτε να δολοφονούνται. Τρεις. Να δολοφονούνται. Είναι φοβερό να βλέπεις τον Πρωθυπουργό μιας χώρας δίπλα σε έναν άνθρωπο που δολοφονήθηκε από την οργή. Κατακλεουργήθηκε για την ακρίβεια. Ναι. Από την οργή και μόνο του κόσμου που τον έριξε. Αυτά τα θέματα μας για απόψε. Αμέσως μετά διορθώσαμε. Στις 9 φαντάζομαι ακολουθεί η ταινία Μαρία Αντουανέτα. Είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική στην ιστορία της Μαρίας Αντουανέτας. Εμείς να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8, εκτός αν έχουμε έτσι τίποτα έκτακτο μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε και θα κάνουμε τη σχετική εκπομπή. Αυτά, για χαρά, καλό βράδυ. Για χαρά, καλό βράδυ.